παρελήφθη σύμφωνα με τον νόμο, εμείς δεν θα περάσουμε. Αλλά εάν αυτό το πράγμα δεν το κάνετε, γιατί σημαίνει ότι εσείς... Νόμο, Γιώργο, σε παρακαλώ. Εσείς παράνομοι. Αλλά έπρεπε να φέρουμε τον κόσμο εδώ πάνω να τραβάει και κανάλι τι γίνεται. Και σας έχουμε πει ότι θέλουμε απαντήσεις. Το πλακό στα μάτια να ρίξει. Απαντήσεις γραπτές. Εμείς γραπτώς υποβάλαμε κατά τον νόμο. Δεν μας έχετε απαντήσει. Ζητήσαμε συνάντηση με τον εισαγγελέα. Δεν έγινε. Άλλος ψεύτης. Ζητήσαμε συνάντηση με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών. Δεν έγινε. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε γιατί δεν μπορώ να περάσω εγώ από το σύνολο. Αλλά εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη. Εμείς δεν θα απαντήσουμε για ποιο λόγο η εισαγγελία των πραγματικών εφετών σας δέχτηκε. Όχι, 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 δεν ζητάω αυτό το θέμα. Όχι. Εγώ ζητάω να μου πείτε το εξής. Εσείς έχετε ένα έγγραφο ή η εταιρεία όπως υποχρεούται στο εργοτάξιο να λέει ότι αυτός ο δρόμος, ο παρακαμπτήριος, έχει αποπερατωθεί κατά τη μελέτη και έχει παραδοθεί η σκηνή χρήση που να το υπογράφει το δασαρχείο. Εάν δεν έχετε τέτοιο χαρτί, εγώ θα επιχειρήσω να περάσω και να μη συλλάβετε. Όχι, δεν μου φτάνει αυτό. Το ότι εσείς λέτε προς χρήση, ο νόμος λέει άλλα πράγματα. Εάν λοιπόν εσείς σύμφωνα με τον νόμο μου πείτε ότι έχει παραλυφθεί από το δασαρχείο σύμφωνα με τον νόμο και έχει παραδοθεί η σκηνή χρήση, θα το κάνω. Διαφορετικά θα περάσω από εδώ. Όχι, θα φωνάξει το δασαρχείο να έρθει. Τώρα εγώ θα κάνω τον δασάρχη τον εισαγγελέα. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Θα κάνετε τον τηρητή του νόμου. Και αυτή τη στιγμή παρανομείτε. Παρανομείτε αυτή τη στιγμή. Σας έχω υποβάλει έγγραφο και σε εσάς και σε όλους και σας λέω να μου απαντήσετε. Εάν λοιπόν δεν μου έχετε απαντήσει, τότε εσείς παρανομείτε. Φωνάξτε τον εισαγγελέα. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Και κύριε, είστε παράνομος. Και εισαγγελέας. Και εσείς και εσείς είσαστε. Είστε παράνομοι. Θα σας απαντήσω, θα σας άρχισα να έχει παραλυφθεί. Φωνάξτε τον αρθή. Τότε λοιπόν πώς μου παραδείτε. Ποιο είναι ο δρόμος αυτός, είναι επικίνδυνος. Είναι, σας λέμε ότι είναι προς χρήση. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ τον δρόμο τον έχω εξετάσει. Κατά τον νόμο και κατά τις άδειες δεν έχει γίνει όπως επιβάλλει ο νόμος. Επομένως δεν είναι σε κοινή χρήση. Επομένως εσείς οφείλετε να μου αφήσετε να χρησιμοποιήσω τον δρόμο αυτό. Την άδεια. Την άδεια ότι ο δρόμος αυτός έχει παραλυφθεί. Ο δρόμος είναι προς χρήση. Όχι, κύριε. Είστε μηχανικός του υπογράφου. Είστε μηχανικός. Μπράβο, εσύ που του κλείνεις τον δρόμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τηρήστε τον νόμο. Δώσε μου την άδεια ότι ο δρόμος αυτός παραλυφθεί. Είναι δική σας δουλειά γιατί είστε ο τηρητής του νόμου και οφείλετε να έχετε τα έγγραφα. Φωνάξτε τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Δεν υπάρχει υπεύθυνο του εργοταξίου και υπάρχει ολόκληρη μοίρα αστυνομικών εδώ. Είναι Κυριακή. Ακούστε κύριε. Την Κυριακή εσείς δεν οφείλετε να αυτοδοθείτε. Δικό σας θέμα. Οφείλει όμως να είναι η εταιρεία και να έχει στο εργοτάξιο κάποιον υπεύθυνο. Παρακαλώ, φωνάξτε τον υπεύθυνο να μου δώσει τις άδειες. Επαραλαμβάνω, ναι. Σας λέω, ο δρόμος αυτός έχει δοθεί. Είστε παράνομο. Εντάξει, τώρα εσείς μπορείτε να λέτε ότι είμαστε παράνομοι. Είστε παράνομο. Σας το έχω υποβάλει εγγράφος ότι είστε παράνομο. Και εγώ σας επαναλαμβάνω. Σας έχω υποβάλει έγγραφα ότι είστε παράνομο. Και εγώ σας λέω ότι. Τον υπεύθυνο του εργοταξίου, κύριε Φωνάξτε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε αν είναι κάποιο. Φωνάξτε, εγώ θα περιμένω. Θα έχω την υπομονή. Σας παρακαλώ, αλλιώς θα με συλλάβετε γιατί θα περάσω. Εντάξει, εγώ σας λέω, ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Φωνάξτε τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε. Εάν δεν υπάρχει άδεια για το χτίσιμο του δρόμου, εάν δεν υπάρχει άδεια για το χτίσιμο ενός σπιτιού, εσείς θα έρθετε να με συλλάβετε. Γιατί δεν συλλαμβάνετε αυτούς, γιατί δεν έχουν την άδεια αυτοί. Σε παραλαμβάνω. Πώς κάνουν αυτό το έργο χωρίς την άδεια εδώ. Θα τον ξυλώσω δένδια, γι' αυτό. Πώς. Όσον αφορά για τις καταγγελίες που κάνατε, αυτές κοινοποιήθηκαν και στο δασαρχείο. Ωραία, μέχρι τότε λοιπόν. Μέχρι να σας δοθούν οι απαντήσεις, εσείς οφείλετε να τηρήσετε τον νόμο. Και ο νόμος λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι δημόσιος δασικός δρόμος. Αυτό λέει. Λέει λοιπόν το εξής ο νόμος. Ότι εάν ο δρόμος αυτός, κατά την άδεια, αποπερατωθεί, παραλυφθεί από το δασαρχείο και παραδοθεί σε κοινή χρήση, τότε να είστε βέβαιος ότι κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο. Αλλά τώρα εσείς μας σωθείτε σε παρανομία και εγώ παράνομος δεν γίνεται. Εξαιτία. Εάν εσείς θέλετε να με κάνετε παράνομο, να με κάνετε. Αλλά εγώ θα περάσω και θα με συλλάβω. Εκτός εάν μου δώσετε την άδεια ότι αυτό παρελήφθη. Οπότε θα ζητήσω συγγνώμη και θα φύγω. Σας παρακαλώ. Πού είναι το δασαρχείο. Όχι, κύριε, λάθος κάνετε.
Εδώ το εργοτάξιο, κάθε εργοτάξιο οφείλει να έχει τις άδειες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Φωνάξτε να σας δώσουν τις άδειες. Εάν δεν έχει την άδεια το εργοτάξιο, εγώ θα περάσω και θα με συλλάβετε. Δεν δόθηκε. Εσείς τι είστε, μηχανικός, δεν είναι μηχανικός. Τότε εμείς το περάσαμε και δόθηκε προσχρήση. Δεν δίνεται ο δρόμος έτσι προς χρήση. Ο δρόμος δίνεται προς χρήση όταν παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δοθεί η άδεια ότι δόθηκε σε χρήση. Ακούστε, κύριε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται ευγενείς. Προσπαθήστε να είστε όσο γίνεται νόμιμοι. Παρανομείτε. Δεν παρανομούμε. Είστε παράνομος αυτή τη στιγμή. Παρανομείτε. Να προκαλέσετε αυτή τη στιγμή. Όχι, κύριε, μια προκαλώ. Μια διαταραχή. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Σε μένα, μη μου τα λέτε. Σα παρακαλώ, κύριε. Σα έχω υποβάλει έγγραφα ναι ή όχι. Το δασαρχείο θα σα απαντήσει. Μέχρι να μου απαντήσει το δασαρχείο, λοιπόν, είναι παράνομοι. Όχι, δεν είναι. Λάθος κάνετε. Εάν ήταν νόμιμοι, θα σα έδιναν τις άδειες εσά. Δεν είναι. Εδώ και τρεις μήνες έχω υποβάλει. Βάλει έγγραφα και δεν έχω πάρει απάντηση. Μπορεί να σας απαντήσει και η εισαγγελία γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Βέβαια. Όχι, κύριε. Όχι. Θα σας απαντήσει η εισαγγελία, είναι παράνομη ή όχι. Χωρίς άδεια. Να σας απαντήσει η εισαγγελία. Να σας απαντήσω όχι. Εσείς θέλετε να προκαλέσετε επεισόδιο. Όχι, δεν θέλω κανένα. Δηλαδή, αν θέλετε να προκαλέσετε το επεισόδιο στα κανάλια. Αν περάσουμε. Με συγχωρείτε, κύριε. Αν περάσουμε από ένα κανάλι να προκαλέσετε επεισόδιο. Δεν έφερα κανένα. Εγώ εχθές ήρθα από ταξίδι. Να πάρετε απαντήσει από την εισαγγελία. Εσείς οφείλετε. Να πάρετε απάντηση από την εισαγγελία. Όχι, περιμένουμε. Φωνάξτε λοιπόν την εισαγγελία να έρθει. Περιμένουμε. Περιμένω την εισαγγελία. Περιμένουμε. Καθώς δεν την περιμένετε. Να την πάρουμε τηλέφωνο, περιμένετε. Κύριε, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή η ελληνική αστυνομία, η ανώτατη ανεστάση ελληνική αστυνομία να εκτελεί τις διαταγές της εταιρείας. Δεν εκτελούμε καμία διαταγή. Αυτή τη στιγμή σας είπε η εταιρεία ότι ο δρόμος αυτός έχει παραληφθεί. Έχετε τα έγγραφα. Ακούστε λίγο, κύριε. Εσείς, τα έγγραφα τα έχετε. Εμείς ο δρόμος δόθηκε προς χρήση. Έχετε την άδεια από το δασαρχείο. Ακούστε λίγο τι σας επαναλαμβάνω. Εγώ σας ακούω, μηχανικός είμαι και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ωραία. Τις απαντήσεις αυτές υπάρχουν αρμόδιοι άλλες και άλλες υπηρεσίες. Εσείς δεν οφείλετε να έχετε έλεγξεις άδειες. Εμείς ναι. Ποια άδεια είναι ότι αν παραλύτε. Την άδεια της παράδοσης. Εσείς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε το δρόμο. Όχι. Χρησιμοποιήστε το. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω όταν το δημόσιο με διασφαλίσει σαν Έλληνα πολίτη ότι ο δρόμος αυτός έχει παραδοθεί κατά τις διατάξεις σε κοινή χρήση. Αλλιώς δεν επιτρέπετε παρανομίτε που αφήνετε τον κόσμο να περάσει. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάτε στην εισαγγελία πάρετε τις απαντήσεις. Να πάτε στο αρχείο να πάρετε τις απαντήσεις. Εγώ κάτι άλλο. Το βράδυ πώς κοιμάσαι ήσυχος όταν ξέρεις ότι.
θέλουμε να περάσουμε μια αντιπροσωπεία, να δούμε τι γίνεται μέσα, τι ακριβώς δουλειές κάνουν, δεν θα είμαστε. Ναι, βόλτα θα κάνουμε εδώ, στο δημόσιο δρόμο. Δεν μπορείτε να περάσετε μέσα. Γιατί? Διότι είναι... Ο χώρος είναι Δεν είναι δημόσιος βασικός δρόμος. Δεν το ξέρετε. Αν μας το δώσετε αυτό ότι απαγορεύεται. Είναι δημόσιος δρόμος. Αποχωρήσουμε χωρίς αντίρρηση. Συγγνώμη, είμαι εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θέλω να πάω να δω να ελέγξω τι εργασίες γίνονται εκεί. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά κάποια στιγμή? Εδώ γίνονται άπειρες παρανομίες και δεν μπορεί κανείς να έρθει να ελέγξει. Ούτε καν οι βουλευτές. Δηλαδή, εγώ είμαι βουλευτής και δεν μπορώ να περάσω μέσα από το δημόσιο δασικό δρόμο. Όχι μόνο εγώ, ο κάθε πολίτης που βρίσκεται εδώ. Χθες πήγα στην πολεοδομία και μου είπαν ότι φοβούνται να έρθουν να κάνουν έλεγχο. Η πολεοδομία. Να σας πω, ακούστε με λίγο. Εσείς γιατί μας υπολογίζετε? Συγγνώμη, Λένα, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή απέναντι κάνουν εξκαφές. Δουλεύουν χωρίς άδεια. Αν ένας πολίτης πάει να σκάψει το οικόπεδό του και να ξεκινήσει μια οικοδομή, θα πάτε και θα τον πάρετε αυτόφορο. Ακούστε με λίγο, είμαι πολιτικός μηχανικός. Απέναντι στο χώρο του εργοστασίου γίνονται εξκαφές και προετοιμάζουν το εργοστάσιο χωρίς να έχουν άδειες. Η δική σας η θέση δεν είναι να πάρετε αυτόφορο αυτούς που παρανομούν? Γιατί λοιπόν τους επιτρέπετε και δουλεύουν? Ξεκίνησαν τις εργασίες για το εργοστάσιο χωρίς να έχουν άδειες. Ο φάκελος από την πολεοδομία έχει επιστραφεί. Όροι δόμησης δεν υπάρχουν. Άδεια δεν έχει εκδοθεί. Ο δικός σας ο ρόλος. Αν εγώ ξεκινήσω να κάνω κάτι στο οικόπεδό μου, θα έρθετε και θα με πάρετε αυτόφορο χωρίς άδεια. Εδώ δεν ισχύει ο νόμος. Όχι. Η θέση δική σας ποιας είναι? Σας καταγγέλω αυτή τη στιγμή ότι δουλεύουν παράνομα. Γιατί δεν παίρνετε αυτόφορο τους υπεύθυνους της εταιρείας, αυτούς που δουλεύουν εκεί? Ποιος είναι ο ρόλος σας? Ακούστε λίγο, εάν είχαμε εμείς δεν έχουμε καταγραφεί από την εισαγγελία που να λέει εισαγγελία. Ποια εισαγγελία? Για να πάτε να ελέγξετε την οικοδομή, σας στέλνει έγγραφο η εισαγγελία? Σας στέλνει κανένα έγγραφο, ένα απλό τηλεφώνημα ανώνυμο στην αστυνομία? Είναι ικανό να πάτε να κάνετε έλεγχο όταν κάποιος δουλεύει παράνομα? Δεν θέλετε ούτε εισαγγελέα ούτε χαρτί. Επιτέλους στηρίστε τον νόμο. Καταρχήν, με ποιο μιλάμε, δεν μας έχετε συστηθεί? Πώς λέγεστε? Λέγομαι Χατζη Βασιλιάδης. Χατζη Βασιλιάδης και είστε διευθυντής της Χαλκιδικής. Καινούργιος διευθυντής Χαλκιδικής, μάλιστα. Ακούστε με λίγο. Εμείς, η πολεοδομία που λέτε δεν ήρθε εδώ να κάνει έλεγχο, θα μπορούσε να βγει η πολεοδομία. Κάλιστα, με δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή η πολεοδομία, με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Εγώ σας έβαλα ένα ζήτημα, γιατί δεν συλλαμβάνετε τους παρανομούντες? Όχι, δεν θέλουμε να απολογηθείτε για την πολεοδομία. Ας να ακούσουμε τι λένε. Η πολεοδομία λοιπόν, εφόσον έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι παράνομη η όλη οικονομική δραστηριότητα, να μας κάνει ένα έγγραφο στην εισαγγελία και να το κοινοποιήσει και σε εμάς και να μπορούμε να σταματήσουν οι εργασίες. Έτσι και γίνεται ο νόμος. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πώς γίνεται? Δεν γίνεται έτσι. Μια απλή καταγγελία. Δεν γίνεται. Μια ανώνυμη καταγγελία είναι αρκετή για να ελέγξει σε έναν απλό άνθρωπο με μια ανώνυμη την οικοδομή. Μια πάνε και γίνεται έλεγχο. Πάτε και ζητάτε την οικοδομική άδεια. Εσείς ότι γίνεται έτσι και οι εισαγγελέες μπορεί να μας κάνει μια παραγγελία. Όχι, δεν θα σας κάνει κανείς. Εμείς θα σας κάνουμε, θα καταθέσουμε και μήνυση εναντίον σας, διότι παρανομείτε. Δεν εφαρμόζετε τον νόμο, κύριε. Δεν εφαρμόζετε. Όταν παρανομεί κάποιος, τον συλλαμβάνουμε. Παρεμβαίνετε. Σας αρκεί μια ανώνυμη καταγγελία για τον απλό ιδιώτη. Εμάς η πολεοδομία δεν μας είστε καταγγελία. Δεν είμαστε χαζοί, κύριε Χατζη Βασιλείου. Παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες. Γιατί δεν του ζητάτε τις άδειες? Όταν πάτε σε έναν απλό ιδιώτη, ζητάτε την άδεια. Δεν κάνουμε πολίτες. Δημική, έχουμε ένα ρόλο και ζητάμε να μπούμε στον δικό μας τόπο. Είναι προς χρήση. Τώρα ο κύριος Δασάρης είναι ένα πολύ να παράσουμε. Μέχρι να δοθεί στην κυκλοφορία δικαιούμαστε να παράσουμε. Έχει δοθεί προς χρήση σας. Μπορούμε να περάσουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα να βουλιάξει τα αυτοκίνητα? Ναι, μπορείτε να πάρετε. Όχι, από τη στιγμή που δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, αυτό είναι δημόσιο. Από την περιφέρεια μου είπαν ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και τον βλέπω συνεχίζεται και είναι κλειστός. Αυτός εδώ. Η περιφέρεια μου είπε ότι θα περνάμε ελεύθερα από τον δρόμο. Μπορεί να μας δείξετε ένα έγγραφο που λέει ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία εδώ? Διότι με δικαστική απόφαση αυτός ο δρόμος είναι δημόσιος και επιτρέπεται η διέλευση. Και με δικαστική απόφαση. Μπορείτε να μας δείξετε ένα έγγραφο που να λέει ότι
είναι πλέον ο δρόμος έχει αποχαρακτηριστεί από δασικός και απαγορεύεται η διέλευση. Σε δυτική οδός. Να μας δώσετε έγγραφο. Σας επαναλαμβάνω, εδώ εκτελούνται εργασίες της εταιρείας. Αυτός ο δρόμος έχει δοθεί για τη διέλευση. Οι εργασίες δεν εκτελούνται στο δρόμο. Εκτελούνται εκατέρωθεν. Αυτός ο δρόμος είναι δημόσιος. Είναι δημόσιος δασικός δρόμος. Δεν είναι ό,τι θέλετε εσείς. Είναι ό,τι πρέπει. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί από ό,τι ξέρω. Προχθές μίλησα με τα κεντρικά στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια. Σε μπάρες. Προσχρήσιμος, αλλά δεν περνούσε, δεν ήταν έτοιμος. Δεν σας λέω εγώ. Δεν μπορεί να μην πάρει λίγο να απομένει η απάντηση του δασέτη. Αλλά σας λέω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτές οι μπάρες εδώ τι θέλουν. Η περιφέρεια, ο κύριος Φραγκισκάκης, και μου λέει θα περνάτε κανονικά από το δρόμο που υπήρχε το παλιό. Έτσι ακριβώς πήρα εγώ τηλέφωνο τον κύριο Φραγκισκάκη. Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει δικαστική απόφαση όταν κλείσαν τον δρόμο? Έπρεπε να το ξέρετε αν δεν την ξέρετε. Υπάρχει έγγραφο του δασαρχείου που λέει ότι αυτός καθίσταται πλέον ιδιοκτησία και δεν είναι δημόσιος δασικός δρόμος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα μας αφήσετε να περάσουμε, γιατί είναι δημόσιος δρόμος. Εγώ πέρασα και προχθές και με αφήσαν και πέρασα. Με τηλέφωνο, ναι, στο Φραγκισκάκη, τον Νικήτα. Είναι στη διεύθυνση δασών στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει θα περάσει λεμονή τώρα. Ωραία. Είμαι πρόεδρος δασαρχατών. Εγώ από εδώ ήξερα να περνώ και περνούσα. Περάσατε εσείς από εδώ. Ναι, τώρα δεν μου αφήνουν. Περάσατε από την εταιρεία προχθές. Ναι, τώρα γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε. Αυτό δεν το ξέρω. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν κάνω τίποτα. Μέχρι να παραδοθεί. Ναι. Θα βρω εγώ κάποιον εκ της εταιρείας να δω αν περάσατε ή όχι. Θα περνάτε πάντα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι ενήμερος. Όχι, θέλω τώρα θα περάσω. Γιατί δεν έχει παραδοθεί ακόμα αυτός ο δρόμος. Κανονικά. Προσέξτε, εσείς λέτε ότι δεν έχει παραλευθεί επίσημα με υπογραφή. Ναι. Έχει δοθεί όμως την κυκλοφορία προς θέση. Άλλο είναι. Δεν είναι. Ο δρόμος αυτός εξακολουθεί και είναι δασικός. Και εφόσον είναι δασικός, έχουμε κάθε δικαίωμα να τον περπατάμε. Δεν μπορεί να την κρίνει εμείς. Αυτός ο δρόμος έπαψε να είναι δημόσιος δασικός δρόμος. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι που να τον αποχαρακτηρίζει από δημόσιο δασικό δρόμο. Συνεχίζει να είναι δημόσιος δασικός δρόμος και μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να διέρχει από αυτόν τον δρόμο. Και γιατί 10 άνθρωποι τώρα, γιατί μας αφήνουν να περάσουν. Δεν πρόκειται να κάνουμε φασαρίους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις δυνάμεις που έχετε εδώ. Δεν μπορούμε να δίνουμε κόσμο τώρα πάνω εδώ. Μα δεν αφήνουμε. Όταν μου λέτε ότι περάσετε εσείς. Πέρασα, ναι. Πριν μια εβδομάδα δείτε και εγώ σας λέω αύριο το πρωί θα έρθουμε να είναι. Αυτά τα κτίρια εκεί ξέρετε ότι είναι αυθαίρετα. Που φυλάτε, το ξέρετε. Σας το έχει πει η πολεοδομία. Έχει κάνει αυτοψία. Έπρεπε να το έχετε μάθει. Έχει κάνει αυτοψία δύο φορές. Στην πολεοδομία. Ναι. Και υπάρχει αυτοψία και πληρώνουν και πρόστιμο. Αστυνομικό τμήμα της Αρναίας έκανα δύο φορές. Φυλάτε παράνομα κτίρια. Εγώ προσωπικά καταγγελία ότι αυτά είναι παράνομα. Δεν, και τη μέρα που το έκανα ήταν σίγουρα δεν υπήρχε καμία άδεια από την πολεοδομία. Είχα την αδιαβεβαίωση ήδη για την αδιαβεβαίωση. Η αστυνομική από το αστυνομικό τμήμα Αρναίας και δεν έγινε ούτε σύλληψη, ούτε αυτόφορο, ούτε τίποτα. Ούτε καν τη σταματήσατε. Αυτό είναι. Δουλεύουν χωρίς οικοδομική άδεια. Αν το έκανα εγώ στο χωράφι μου, θα μιλάμε συχνά. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Έτσι, αν εγώ ως ιδιώτης μπω στο οικόπεδό μου χωρίς την οικοδομική άδεια, μια ανώνυμη καταγγελία είναι αρκετή για να συλληφθώ και να πάω αυτόφορο. Εδώ δεν ισχύει ο νόμος. Εδώ είναι Καναδιστά. Να ξέρετε ότι θα στραφούμε και εναντίον. Έτσι είναι, συγγνώμη δηλαδή. Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα δεν είναι ελληνική επικράτεια. Αν ήταν ελληνική επικράτεια θα μπορούσα να περάσω. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν θέλω το διπλωματικό μου διαβατήριο την επόμενη φορά να περάσω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διαβατήριο. Να σα δείξω με το ρεκόρ ότι έχω περάσει μέσα και δεν με ενόχλησε η εταιρεία. Δεν μπορούμε τώρα να περάσουμε σήμερα σε δημόσιο δασικό χώρο που έχω τραβήξει. Κοιτάξτε, αν αυτό είναι, δεν ξέρω πριν πόσο καιρό έγινε αυτό που λέτε. Παραμονή του Χριστουγέννου. Δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του δρόμου. Όταν θα αλλάξει ο χαρακτήρας του δρόμου. Από 8 χρόνων είμαι εδώ πάνω, δουλεύω. Από 8 χρόνων και συνεχίζω να δουλεύω αυτό το δάσος. Και δεν μου είπε κανείς να μην βγω. Πριν μια εβδομάδα από την σήμερα κάτι απαγορεύεται. Έβγαινε όπως το ελεύθερο πουλί και τώρα καταντάω να δίνω τα στοιχεία μου εδώ μέσα στην Ελλάδα. Έπρεπε να έχει τα μπέλα εδώ ιδιωτική οδό. Όταν θα γίνει ιδιωτική θα βάλουν τα μπέλα. Ξέρετε ποιοι είναι οι παράνομοι, αν είμαστε εμείς ή αν είναι αυτοί και μου λέτε ότι αύριο θα ρωτήσει. Ναι. Εμάς δηλαδή μας κόβεται το δρόμο ο κύριος, λέει, και θα ρωτήσετε εμάς μας κόβεται αυτή τη στιγμή από πέρασμα.
Μπορείς να ξέρεις ποιος είναι ο παράνομος. Εγώ πέρασα πριν 10 μέρες. Πήρα τον κύριο Φραγκεσκάκη και πέρασα. Ήσασταν, όχι με κανέναν. Ήσασταν πάνω όταν ήμασταν στο χοντρό το δέντρο. Ήρθα και πέρασα όταν ήμασταν στο χοντρό το δέντρο. Γιατί τότε επιτρέπονταν και σήμερα απαγορεύεται. Δεν άλλαξε κάτι. Ήσασταν στο χοντρό του δέντρο όταν δεν έφυγα με τον τζιπ μου και ήρθα εδώ. Ναι, υπάρχει μια ομαδική κίνηση. Πώς δεν είναι ομαδική να μπει μια επιτροπή. Θα μπει μια επιτροπή και συνοδεύστε μας. Θα συνοηθούμε γι' αυτό. Λοιπόν. Ποια ομαδική κίνηση. Αυτή είναι η ομαδική κίνηση. Υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει κίνδυνος να... Γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε. Γιατί να υπάρχει. Αυτό θέλουμε να διαφυλάξουμε. Πώς έχετε καταλάβει κύριε ότι εδώ και 2 χρόνια μας έχετε φέρει αντιμέτωπους με την ελληνική αστυνομία. Η αποστολή της αστυνομίας να φυλάξει. Ποια είναι η αποστολή της αστυνομίας τέλος πάντων. Να ξέρουμε κι εμείς που έχουμε παιδιά. Να συγκρουστούμε στους εξωτερικούς. Δηλαδή αν κάποιος... Να τους φέρετε εδώ απέναντι σε εμάς. Ποτέ δεν τους εμποδίσανε για τίποτα, ούτε να επιτεθούν. Πείστε με, εγώ το έχω ζήσει, το έχω ζήσει επανειλημμένα. Επανειλημμένα. Έχει αυτόφορη διαδικασία εναντίον τους. Επανειλημμένα, ρωτήστε τον κύριο Ριζάκη, τον πρώην νικητή να σας πει. Που ήταν πόση ώρα και πετροχολούσαν τους ανθρώπους, πετροχολούσαν και του έλεγα μα βάλει τη δημιουργία μπροστά να μπορέσουν οι άνθρωποι να περάσουν ασφαλείς. Και δεν έκανε ούτε αυτό. Εμείς όμως από αυτές τις δημιουργίες των ΜΑΤ έχουμε φάει πολύ ξύλο οι άνθρωποι που αντιδρούνε. Στο εργοστάσιο. Αυτοί ήταν, πετροβολούσαν τον κόσμο, ήταν μαζεμένοι και πετροβολούσαν τον κόσμο. Και μου λέγε: δεν μπορώ να του αφήσω να περάσουν. Πώς θα περάσουν ασφαλείς, λέει οι αντιδρώτες. Λέω: βάλτε μια δημιουργία μπροστά. Δεν σας λέω να του διαλύσετε με τον τρόπο που διαλύεται όσες φορές έχει γίνει πορεία από αυτούς που αντιδρούν. Αλλά βάλτε μια δημιουργία μπροστά να προσδιορίσει τον κόσμο. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Πάγαμε ξύλο εδώ στους εργαζόμενους. Παρουσία της αστυνομίας. Μας μαυρίσει. 500 εργαζόμενοι εναντίον 30. Και η αστυνομία έβλεπε. Δεν μπορείτε να διασφαλίσετε δηλαδή να πάμε μια αντιπροσωπεία 5-6 ανθρώπων να περάσουμε τον δρόμο. Δηλαδή τώρα μία βουλευτής, ένας δημοτικός σύμβουλος της περιοχής δεν μπορεί να περπατήσει στο δημόσιο δρόμο. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στον δημόσιο. Η Κατερίνα είναι βουλευτής, εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Ο Λάζαρος είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν μπορούμε στο δημόσιο δασικό δρόμο να περπατήσουμε της περιοχής μας. Δηλαδή πού ζούμε. Και δεν κατάλαβα. Πού ζούμε. Πρέπει να έχει ταυτότητα ότι είναι υπουργός για να περάσει το δημόσιο δρόμο που εδώ μεγαλώσαμε. Εμείς δεν είμαστε πολίτες, δεν είμαστε Έλληνες. Τι είμαστε τέλος πάντων. Τι είμαστε κύριε, πείτε μου να ξέρω. Τι είμαστε εμείς. Ποιον προστατεύετε τέλος πάντων. Θέλουμε να βγούμε να περπατήσουμε. Δηλαδή εγώ τώρα αν περάσω θα με συλλάβετε. Και τους εργαζόμενους τους έχετε εκεί και τους φυλάτε. Και εμείς έχουμε φάει το ξύλο της αρκούδας εδώ και 2 χρόνια. Να ξέρετε ότι φυλάτε παράνομους.